Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ένα τέτοιο ντέρπι δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Η πρωτοπόρος ανόρθωση φιλοξενεί στον Αντώνης Παπαδόπουλος στην πρωταθλήτρια ομάδα του ΑΠΟΕΛ σε έναν αγώνα σημαντικό και ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες προέρχονται από επιτυχίες και θα επιδιώξουν αμφότερες στην νίκη. Αν η ανόρθωση τα καταφέρει, τότε θα παραμείνει στην κορυφή και θα αυξήσει τη διαφορά από το ΑΠΟΕΛ στους 9 βαθμούς. Αν το ΑΠΟΕΛ κερδίσει, μειώνει στους 3 με 2 αγώνες λιγότερους. Θα απουσιάσει από την ανόρθωση ο τιμωρημένος Σίλτεφελτ, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Παλάνκα. Η κυρία είναι αίτητη στο πρωτάθλημα, προέρχεται από 3 συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Είχε κερδίσει μάλιστα το ΑΠΟΕΛ στο Γασιμπή με γκολ του Βίκτορ. Δυσάρεστα νέα προέκυψαν στο ΑΠΟΕΛ για τον Ρουέδα. Υπέστη ρήξη προς θυουθιαστού συνδέσμου, θα υποβληθεί σε επέμβαση και χάνει τη σεζόν. Σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Νικόλας Ιωάννου και ενδεχομένως αυτός θα δώσει εκ των έσω τη λύση για τον Ρουέδα. Ο Εφρέμ πιθανόν θα είναι στην αποστολή. Μιλάνοφ και Βάτερμαν συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασή του στην Ισπανία. Αναχωρεί αύριο για Φιλανδία ο Βινίσιους για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στην Κύπρο ήρθε ο Βραζιλιάνος Ντελατόρε που θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή Ιανουαρίου του ΑΠΟΕΛ. Του Αντώνης Παπαδόπουλος αναμένεται ότι θα είναι κατάμεστο την Τετάρτη. Πέραν των 7.000 ανορθωσιατών θα βρεθούν στο γήπεδο, ενώ όσα εισιτήρια παραλάβει το ΑΠΟΕΛ από την γηπεδούχο ομάδα θα εξαντληθούν.